χρόνια. Και συνδυάζοντας όλη αυτή την κουβέντα μας την ουσιαστική σε έναν ιερό χώρο που έχει σχέση με ένα άλλο σύμβολο του τρεξίματος του ουρανού, τον Όλυμπο, είμαστε εδώ στο Δίον. Να πάρεις εσύ πρώτα το λόγο, που φυσικά θα κλείσει και την εκπομπή, να μας πεις τώρα πια από το 86 στο 2011-12 κοντά, με δεκάδες αγώνες, εκατοντάδες, χιλιάδες αθλητές, τι πέρασε, τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Τι πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει. Πρέπει να προσέξουμε να μην χαθεί η ψυχή από αυτό που γίνεται, από τους αγώνες. Δηλαδή, όσοι αποφασίζουν να διοργανώσουν έναν αγώνα και να ζητήσουν να έχουν κάποιους που θα τους αποκαλέσουν καλεσμένους, τους αθλητές δηλαδή, να έχουν ψυχή για αυτό που κάνουν, να αναδώσουν κομμάτι από τον εαυτό τους, γιατί το τρέξιμο στο βουνό είναι κάτι διαφορετικό ως έννοια από μια τυποποιημένη μορφή λαϊκού αθλητισμού. Θα πρέπει δηλαδή να δίνουμε στον κόσμο που πηγαίνει, που έρχεται να συμμετέχει σε τέτοια γεγονότα, τη δυνατότητα να βιώσει περισσότερο από ένα απλό τρέξιμο, μια απλή καταγεγραμμένη χρονομέτρηση ή κάτι άλλο, πώς θα το αποκαλούσαμε, αυτό το πράγμα να βγάλει, να αποκομίσει συναίσθημα, να μπορέσει να αποκομίσει το μέγιστο των συναισθημάτων που μπορούσε, να αγαπήσει τον εαυτό του, να αγαπήσει τις δυνατότητες που έχει, περισσότερο τις ψυχικές, πνευματικές, ως άνθρωπος, τα όρια του, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να αγαπήσει φυσικά και το ίδιο το βουνό, να αγαπήσει τη φύση. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η συρροή προς το άθλημα έχει και αυτή την εξήγηση. Ο κόσμος γυρεύει το χαμένο κρίκο με τη φύση να ξαναβρει. Και τον ξαναβρίσκει μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Στην περίπτωσή μας είναι το ορεινό τρέξιμο, γιατί είναι κάτι που γίνεται στη φύση και είναι αρκετά πρωτόλιο όσον αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι αρκετά αυθεντικό, δεν υπάρχουν δήθεν καταστάσεις σε αυτό το πράγμα, και είναι αυτό που τελικά ο καθένας ψάχνει να βρει, αυτό που έχασε. Άρα αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, να κρατήσουμε για το μέλλον. Ο κόσμος αυξάνεται και πληθύνεται σε αυτούς τους αγώνες, όπως και οι ίδιοι αγώνες. Είναι στο χέρι των διοργανωτών να συνεχίσουν να εμπνέουν τους αθλητές τους. Αυτό είχα να πω εγώ. Θα κλείσεις εσύ, Λάζαρε, θα σε παρακαλέσω, λέγοντάς μας ο Λάζαρος, ο Ρίγος, που θέλει να βρίσκεται σε αυτές τις εξελίξεις, τι θα επιθυμούσε για τον εαυτό του, αλλά και για τον χώρο που υπηρέτησε και αξιοποίησε. Χρήστο, για σένα. Εγώ θα πω για μία παράμετρο η οποία με έχει ακουμπήσει πάρα πολύ στο χώρο αυτό. Η αγαπημένη μου φράση είναι ότι είναι ένα κοινωνικό γεγονός αυτό που γίνεται, αθλητικού χαρακτήρα. Και αυτό το πράγμα έχει πρωταγωνιστές, ναι μεν τους αθλητές, αλλά υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε για να γίνει αυτό. Η βασική αρχή του εθελοντισμού είναι κάτι που προσωπικά με εκφράζει. Και ξέρω ότι για να στηθούν όλοι αυτοί οι αγώνες, για τους πρωταγωνιστές χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι άνθρωποι για να αγαπήσουν τη φύση και για να καταλάβουν το τρέξιμο, πρέπει να έρθουν και αυτοί πάνω. Και θα πάρω το παράδειγμα των εθελοντών του ΡΟΥΤ. Είναι 150-200 άνθρωποι οι οποίοι ανεβαίνουν στο βουνό, αγαπούν το βουνό, γιατί καθαρίζουν τα μονοπάτια, καταλαβαίνουν τι κάνουν οι αθλητές, μαθαίνουν και μέσα από εκπαιδεύσεις που κάνουμε κλπ. Τι πρέπει να πούνε σε έναν αθλητή, πώς πρέπει να τον βοηθήσουν, αλλά κάνοντας και αυτοί έναν ΡΟΥΤ. Δηλαδή, όταν ο αγώνας μας κρατάει 36 ώρες και οι εθελοντές μας, οι υποστηρικτές μας, είναι και αυτοί 36 ώρες έξω στο βουνό. Άρα, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάνε το βουνό. Και είχαμε μεγάλη επιθυμία να δούμε στην οροσειρά του Αναπούρνα, εκεί στα κεντρικά της χώρας, να κάναμε το γύρο του βουνού. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα με υψόμετρο 8.000 μέτρα και μια φημισμένη διαδρομή εκεί γύρω-γύρω από το βουνό. Προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις και πολύ όμορφες εικόνες. Αναπούρνα τώρα είναι, νομίζω, έχει 6 κορφές, αν δεν απατώ, η οροσειρά, και
την Αναπούρνα ένα ψηλότερη, κάτι έτσι, τέτοιο, έτσι δεν είναι. 8.091 8, μέτρα, μπράβο, και υπάρχουν άλλες 3-4, η Αναπούρνα 2, ναι, 3-4 και 5. Ωραία. Ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα με κορυφές πολλές πάνω από τα 7.000 μέτρα. Και πολύ εντυπωσιακές. Πόλος έλξης για πεζοπόρους από όλο τον κόσμο, χρόνια τώρα. Χιλιάδες τουρίστες σε εισαγωγικά, ναι, πεζοπόροι. Περπατούν αυτή τη διαδρομή, μήκους περίπου 250 χιλιόμετρων. Ό,τι κάναμε δηλαδή με τα ποδήλατα προς το Everest, θα το κάναμε και τώρα, αλλά πλέον αποφασίσαμε να το κάνουμε πεζοπορικά. Αφήσαμε λοιπόν τα ποδήλατα στο Κατμαντού, τα αποθηκεύσαμε κάπου με ασφάλεια, πήραμε ό,τι χρειαζόμενο υπήρχε για αυτή την διάσκεση που θα κάναμε, για αυτή την πορεία. Και ξεκινήσαμε ξανά πάλι τη διαδικασία με τα λεωφορεία, αυτή την όμορφη. Ωραία. Ναι, και βρεθήκαμε για μια ακόμα φορά σε εκείνα τα μέρη που είχαμε. Από ποιο χωριό ξεκινάς ή από ποια... Ξεκινήσαμε τώρα από λίγο πιο έξω από το Πόχαρα, που είναι η πόλη, ναι, εκεί, η κεντρική. Που την είχατε σας θυμό. Έτσι, ένα άλλο μέρος, ένα χωριό μικρότερο, το Μπέση Σαχάρ. Λοιπόν, από εκεί είναι και το ξεκίνημα του γύρου του Αναπούρνα. Και έχει σκοπό να κάνεις πόσα χιλιόμετρα περίπου μαζί με τον Δημήτρη? Εκεί είπαμε ότι είναι περίπου 250 χιλιόμετρα.